το άρωμα από τη ρίγανη και το θυμάρι πλανιόταν στην ατμόσφαιρα, καθώ η ματιά μου έπεσε πάνω του. Ο Μάρκο, 35 χρονών, με το καλοκουρεμένο μουσί και τα βαθιά καστανά μάτια και το αλαβάστρινο αγαλματένιο σαν του αχυλέα Νίκοντο Κορμί, το θεληματικό πηγούνι, με σφριγιλό ποπάκι δηλαδή, ήταν ο ορισμό του γοητευτικού άντρα. Ήταν η πρώτη φορά που τον έβλεπα, καθώ η παρέα μα είχε έρθει σε αυτό το γραφικό εστιατόριο για να γιορτάσουμε τα γενέθλια τη Μαρία από την πρώτη στιγμή ένιωσα μια ακατανίκητη έλξη προς Αυτόν. Κάθε του κίνηση, κάθε του λέξη, με μαγνήτιζε. Η συζήτηση κυλούσε αβίαστα, γεμάτη με χιούμορ και αμοιβαίο ενδιαφέρον. Ξαφνικά, τα μάτια μας συναντήθηκαν και μια σπίθα άναψε. Ήταν λες και ο χρόνος σταμάτησε και υπήρχαμε μόνο εμείς οι δύο σε αυτόν τον κόσμο. Χωρίς να το συνειδητοποιήσουμε, βρεθήκαμε αγκαλιά στον καναπέ του εστιατορίου τα χείλη μας ενώθηκαν σε ένα παθιασμένο φιλί, γεμάτο λαχτάρα και ένταση. Τα χέρια του περιπλανήθηκαν στο σώμα μου, στέλνοντας κύματα ρίγη από ειδονή. Ήταν λες και γνωριζόμασταν αιώνε. Η νύχτα κύλησε σαν όνειρο. Κάθε άγγιγμα, κάθε φιλί, έκαιγε με μια ένταση που δεν είχα νιώσει ποτέ ξανά. Ο έρωτας άνθησε αβίαστα, γεμάτος πάθος και τρυφερότητα ξέραμε και οι δύο ότι αυτή η νύχτα ήταν η αρχή μια δυνατή σχέση. Ο Μάρκο, ο στρατιωτικό με την ατσάλινη ψυχή, είχε λυγίσει από το βλέμμα μια γυναίκα. Και εγώ, η Λίνα, είχα βρει τον άντρα που θα έκανε την καρδιά μου να χτυπάει για πάντα. Καθώ η αυγή πλησίαζε, αποχαιρετήσαμε ο ένα τον άλλον με μια υπόσχεση. Μια υπόσχεση για ένα μέλλον γεμάτο έρωτα, πάθος και αφοσίωση ήξερα μέσα μου ότι ο Μάρκος ήταν ο άντρας που θα περνούσα το υπόλοιπο της ζωής μου μαζί του.